Λοιπόν, δε, εντάξει, <σχε> <σχε> έχουμε αρχίσει να μιλάμε. <σχε> η φίλη μου είναι και έχω και πολύ καιρό να τη δω. Είναι η Μαρία Μαναδίδου, όπω ήδη προείπα. Ε, καλησπέρα, καταρχά. Για yeah, το ραδιόφωνο. Εγώ... γράφει. Αχ, ευχαριστώ. Εγώ... Κούκλα, ε, Τι είναι σχεδιά. Σχεδιά. αυτό, Τόσα εγώ έπρεπε στα... να πάω, ούτε τίποτα, δηλαδή <σχεδιά> μην Ε, Όχι, και κούκλα. Τι είναι αυτό το πράγμα. Εντάξει, γι' αυτό το είπα, για να το πει. Τόσα χρόνια στο ραδιόφωνο δεν το. ξέρει, δεν το κοιτά αυτό. Την εικόνα πολύ. Τώρα τελευταία την κοιτάμε, λόγω social βέβαια. Ναι. Ναι, γιατί με ρώτησε πριν, γιατί λε ψηφιακό δίκτυο. Ναι, ναι θα μου τα πει το ρόλο. Λοιπόν, Μαρία Μανατίδου, ραδιοφωνική παραγωγό, συγγραφέα, αυτό βάζουμε στο τίτλο. Παρ' όλα αυτά, στο δικό τη, στο facebook, που εγώ κοινώ πιο πολύ το facebook ω ε, μεγαλύτερη ηλικία, <laughs> ραδιοφωνατζού, <laughs> συγγραφέα <laughs> και μαμά του πάρει. Ο Χρήστο πού είναι? Ο Χρήστο ε, στην Αθήνα είναι ναι, τώρα. Ναι, αλλά γιατί έχει η μαμά εκείνο... του πάρει, ο άντρα τίποτα μηδέν. Εντάξει, συγγράφει, επαντρεμένη με τον Χρήστο Γιανούλη. <laughs> ναι, ναι, το Μαζί από τότε που χτίζα την ακρόπολη. Δηλαδή εγώ Μαζί σα γνώρισα, έτσι. Μαζί. Δηλαδή, πρώτα μαζί. Ε, μα, ήσασταν μαζί όταν ναι. σα γνώρισα. Μαζί ήσουν α... και στο γάμο. Στον Α103. Πήρα και δώρο γάμο, να ξέρει. Το ξέρω. Έτσι. Το ξέρω. Α, το δεν με ήρθα έτσι, μπάδια χέρια. <laughs> λοιπόν. Ε... Τι να πρωτοπώ για τη Μαρία Μανατίδου, να πω καταρχάς ότι σε παρακολουθώ από μακριά και ήσουν ταλεντάρα πάντα. Ε, ευχαριστώ ε, Χριστινάκη. Ναι, 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 αυτό είναι γεγονός. Δηλαδή δεν ήταν μόνο η πολύ ωραία φωνή που είχες. Είχες έναν τρόπο να βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό με συνάρπαζε τότε και με συνάρπαζε όλα αυτά τα χρόνια όταν βλέπω κάποια πόστη, κάποια πράγματα που κάνεις. Mm. Πριν φτάσουμε στη συγγραφή, πες μου λίγο για αυτά τα χρόνια που είναι πάνω από 10 που μεσολάβησαν ε, και σε παρακολουθούμε στο ραδιόφωνο, σε ακούμε και μπορεί και συγκεντρώνει πολύ νεαρέ ηλικίε να ακούνε σένα που δεν είσαι, είσαι. Είσαι, είσαι μαμά του Πάρη, δεν είσαι ο Πάρη. Είμαι μαμά του Πάρη. Ναι. Ο οποίο Πάρη είναι δευτεροετή φοιτητή. Ε... Ναι, αυτή τώρα που είναι Έχει δευτεροετή φοιτητή. ναι, <laughs> είναι, είναι 19 χρόνια. Παρόλο που αγγίζει τέτοιε ηλικίε. Αυτό μου κάνει φοβερή εντύπωση. Σα ακούω ότι εγώ και, το... και ο γιο μου δηλαδή. Με το, αυτό. με το ραδιόφωνο νομίζω ότι αγγίζει όλε τι ηλικίε. Και όταν κάνει πρωινό ραδιόφωνο όπω κάνω εγώ εδώ και 25 χρόνια χρόνια. Κακά τα ψέματα. <laughs> ναι, αλλά όχι, εντάξει, δεν πώς, εννοείς, ότι... πώς το... Ναι, δηλαδή... διατηρείς ε, τη σύνδεση. Ε, ναι, Νομίζω δηλαδή Νομίζω λόγω ε, το... τις λέξεις τους. Ναι, ναι, εννοείται. Ε? Ε, εννοείται και, και γίνεται και πολύ σχαβαλές με αυτό, το, με αυτό το κομμάτι. Δηλαδή, ξέρω τι είναι φασέα, ξέρω τι είναι σλατίνα, Γενικά τα έχω μάθει όλα. Εγώ το τα ακούω από το γιο μου, αλλά τα πολύ καλά δεν τα ξέρω και σίγουρα δεν τα χρησιμοποιώ. Ξεστή, νομίζω ότι ένα πράγμα είναι το μέσο αυτό καθεαυτό, που ειδικά στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ ζωντανό, γιατί ακούει πολλοί κόσμο ραδιόφωνο και ακούνε και κάποιε νεαρέ ηλικίε, συνεχίζουν να ακούνε, ακούνε ακόμα ραδιόφωνο. Και το δεύτερο είναι ο γιο μου, ο οποίο είναι 19 χρονών και προφανώ έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί του. Αυτό του αρέσει και... που έχει μια μαμά που είναι πολύ νεανική. Μερικέ φορέ δεν του αρέσει πολύ η Χριστίνα. Αυτό ήθελα να πω γιατί ναι. εμένα δεν ξέρω αν του αρέσει το σοφή. δηλαδή, Δηλαδή, μερικέ φορέ κάθομαι ας πούμε, στο σαλόνι και ο Πάρη είναι στο, στο, δωμάτιό του. Ε, και εγώ βλέπω στο TikTok διάφορα βιντεάκια και ακούω ε, τραπ και τέτοια. Ή πάω τραγουδά διάφορα τραπ. Και μου λέει, Μα παρακαλώ, είναι πολύ green αυτό που κάνει. Ναι. Δεν είναι ωραίο. Ξέρεις. Ότι δεν σου ταιριάζει στην ναι. ηλικία σου να ακούσει τα τραπ. Με, μερικέ φορέ γκρινιάζει, δεν του αρέσει, αλλά νομίζω ότι σε γενικέ γραμμέ του αρέσει γιατί συνήθω οι φίλε του του λένε Α, ξέρει, ακολουθώ τη μαμά σου στο Instagram ή ακούω τη μαμά σου στο ραδιόφωνο. Οι φίλες σαν, του καλά, κανένα φίλο του μου είπε ότι την ακολουθώ, τρελά τη μαμά σου και θέλω να την γνωρίσει. <χαι> και αρχίζουν τα προβλήματα. Α μην πούμε σε αυτό. Α μην, μην πούμε σε αυτό. Ας Τώρα, Μαρία, κοίταξε, ε, πώ μπορεί κάποιο άνθρωπο μεγαλώνοντα ε, να παραμένει και να έχει επαφή με τη νέα γενιά, να την κατανοεί όσο γίνεται. Εμεί ξέρουμε όλοι για το χάσμα γενεών που είναι ανυπέρβλητο, ότι Υπάρχει δηλαδή. Από εκεί και πέρα πώς μπορεί ε, να πορευτείς, να κατανοήσεις, να είσαι κοντά με τους νέους. Με το να συνειδητοποιεί ότι δεν ανήκεις πλέον σε αυτή τη γενιά και με το να μην κάνεις αυτό που κάναν κάποιοι όταν ήμασταν εμείς νεότεροι στην ηλικία. Να συνεχώς δηλαδή να πηγαίνεις πίσω και να λες «Α, εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου έκανα αυτό. Α, εμείς στην ηλικία σου είχαμε εκείνο. Α, ο κόσμος προχωρά, πάει μπροστά». Τα πράγματα εξελίσσονται. Ε, κάποια θετικά, κάποια όχι και τόσο θετικά. Αλλά γενικά θεωρώ ότι όταν βλέπεις, ακολουθείς τις εξελίξεις της τεχνολογίας, της μουσικής και είσαι μέσα... Μπορώ, μπορώ, μπορώ. Και αυτό νομίζω ότι ε, με κρατάει και μένα σε μια εγρήγορση. Και μπορώ και θέλω. Κάποια πράγματα με κουράζουν. Θεωρώ ότι... Είναι όλα στη φόρα πλέον και αυτό δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Γι' αυτό και προσπαθώ και, και στο ραδιόφωνο αλλά και στο γιό μου και στα παιδιά που είναι νεότερες ηλικίες από μένα και λέγοντας νεότερες ενώ και τους τριαντάριδες και τους τριανταπεντάριδες ε, προσπαθώ να τους ε, περάσω τα να μην τα δίνουν όλα στο πιάτο. Γιατί ζούμε την εποχή των social και του... Φόρα-παρτίδα είναι όλα, είναι όλα. Όλα φόρα-παρτίδα, όλα είναι διάφανα. Ε, κάτι το οποίο... Δεν νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ καλό για τι ανθρώπινε σχέσει. Από τη μια. Από την άλλη, μπορεί να προσεγγίσει ανθρώπου που στο παρελθόν δεν είχε καμία περίπτωση να του προσεγγίσεις Ναι, αυτό το θέμα των ανθρωπίνων σχέσεων είναι και αυτό που πάρα πολύ ε, του μεγαλύτερου του ε, προβληματίζει. Πολλοί είναι εκείνοι οι ακραίοι που λένε ότι τώρα αυτέ οι σχέσει δεν έχετε πραγματικέ σχέσει μεταξύ σα, είστε όλοι μένα, ε, μέσα Όχι, από τα κοριτέρια. Ναι, νομίζω ότι είναι αυτά. λίγο υπερβολικό κι αυτό. Mm -hmm. Νομίζω ότι και αυτό είναι λίγο υπερβολικό. Όπω ε, υπερβολικά ίσω αντιμετώπιζαν. Τα πράγματα που κάναμε εμεί στο Λύκειο, στα Νάιντε, α πούμε, ε, οι άνθρωποι που ήταν μεγαλύτερη ηλικία που θεωρούσαν ας πούμε, και τη μουσική, ότι η μουσική αυτή που ακούμε είναι κραυγαλαία, είναι οτιδήποτε. Ε, όλα τα πράγματα θεωρώ ότι θέλουν ένα μέτρο και πρέπει να τα παρακολουθεί τα πράγματα και να είσαι και κοντά με τα παιδιά και να προσπαθεί να του καταλάβει. Ε, όχι όμω να είσαι και τελείω μέσα, γιατί τότε είναι λίγο κρύπη αυτό το να. Δηλαδή να είσαι 100% με αυτά που κάνουν τα παιδιά αυτή τη, τη σημερινή εποχή. Από την άλλη, Μαρία, οι, οι διαφοροποιήσει και η τεχνολογία έφεραν ε, κάποιε αλλαγέ, οι οποίε είναι κοσμογονικέ. Δηλαδή, δεν ξέρω, right. ίσως, ίσως το καιρό που εμφανίστηκε πρώτη φορά η τηλεόραση και πάλι δεν είναι το ίδιο με αυτά που ζούμε τώρα. Σκέψου, εγώ κάτι που λέω πολύ συχνά, το λέω και στον πάρη και το λέω και στα, στα παιδιά των φίλων μου, το έλεγα όταν ήταν έτσι, λίγο πιο μικρή ηλικία. Σκέψω ότι. Ε, όταν εγώ ήμουν μικρή, ε, είχαμε ασπρόμαυρη τηλεόραση, ούτε καν τηλεκοντρόλ. Και μέσα σε λίγα χρόνια έχουμε ίντερνετ, έχουμε στα χέρια μας αυτό, να ο λοιπόν, όπου μπορείς αυτή τη στιγμή να κάνεις μια βιντεοκλήση με κάποιο φίλο σου που μένει στην Αυστραλία, που έχεις να το δεις, διαζώσεις, Αυτά είναι τα πολύ ωραία τη τεχνολογία. Ναι, αλλά σκέψου λίγο μέσα σε πόσα λίγα χρόνια η τεχνολογία εξελίχθηκε τόσο πολύ που να μπορούμε να επικοινωνούμε. Από την άλλη, θα σου φέρω και το ένα από παράδειγμα. Την άλλη, να μου πεις. το από την άλλη, θα σου φέρω ένα πολύ απλό παράδειγμα που και αυτό το είπα στο γιο μου. Πριν από δύο-τρία χρόνια, μου ζήτησαν από ένα κινέζικο στούντιο να του κάνω μία προσφορά για μία εκφώνηση. Γιατί κάνω και αυτό Φωστό. στο ζώο μου. Ε, και του έστειλα ένα link από το YouTube που έχω ανεβασμένε διάφορε δουλειέ που έχω κάνει, εκφωνητικέ κλπ. Και μου, μου στέλνουν μήνυμα και μου λένε, σας παρακαλούμε στείλτε μας ε, τον ήχο σαν ήχο, σαν mp3. Λέω, μας σας έστειλε το YouTube. Και μου λένε, ναι αλλά εμείς στο YouTube δεν μπορούμε να μπούμε. Και εκείνη ε, στην γιατί? Κίνα είναι απαγορευμένο. Α, και νομίζω ότι ήταν απαγορευμένο μόνο το, το... TikTok, κάτι τέτοιο ήταν. Όχι, είναι και το YouTube. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι οι άνθρωποι στην Κίνα δεν μπορούσαν να μπουν στο YouTube. Και λέω στο γιο μου, έχεις... στο YouTube υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα. Εκατομμύρια. Μπορείς να παρακολουθήσεις από επιστημονικές συζητήσεις, διαλέξεις, ομιλίες, ε, 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 να μάθεις πράγματα, πώς να φτιάχνεις πράγματα με τα χέρια σου, πώς να... Και μπορείς να δεις και άπειρη βλακεία. Σκέψου ότι εσύ έχεις τη δυνατότητα και την ελευθερία να έχεις την πρόσβαση σε τόσο πολύ μεγάλη πληροφορία και σκέψου πώς θα την αξιοποιήσεις. Ναι. Προφανώς θες και τη βλακεία, θες και τη διασκέδαση, θες και το... και το φαν, αλλά υπάρχει και κόσμος που δεν έχει πρόσβαση σε τίποτε από όλα αυτά. Οπότε... Εγώ βέβαια μιλάς με έναν άνθρωπο που αν μπορούσα να πατήσω το κουμπί και να μην υπάρχει ούτε ίντερνετ ούτε τίποτα θα το έκανα. Επομένω, μάλλον είμαι πολύ αντίθετη. Θα όχι, με μισήσει τώρα. Όχι, όχι, όχι. Ε, δεν, θεωρώ ότι, είναι πολύ, ε, ότι δεν έχουμε την οριμότητα να διαχειριστούμε εμεί οι άνθρωποι αυτό που λε. Δεν μα εμπιστεύουμε δηλαδή ω προ αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι η γνώση πραγματική δεν βρίσκεται στην πληροφορία την πάρα πολύ που έχουμε. Ε, ναι, είναι χαοτική. Είμαι δηλαδή από την άλλη πλευρά που λέει ότι τόσα fake news, τόση μπουρδα που κυκλοφορεί, άντε να αναγνωρίσει ποιο είναι ο σοβαρό που έχει τσεκάρει 10 φορέ αυτά που λέει και δεν είναι ότι αναπαράγει απλώ. Ε, άρα, λέω, μήπω τελικά το διάβασμα, το βιβλίο, μια παλιότερη εποχή είχε περισσότερη γνώση από αυτή που υπάρχει σήμερα. Σήμερα πολύ πληροφορία, πάρα πολύ. Πραγματικά δεν είμαι βέβαιη. Αυτό, δε, αυτό δεν έχει να κάνει όμω μόνο με την τεχνολογία αυτή καθεαυτή. Αυτό έχει να κάνει γενικά με, το, με τον τρόπο που λειτουργεί ο κόσμο και με την παιδεία. Που που παίρνουμε, mm -hmm. που, λα, που λαμβάνουμε mm -hmm. και πώς διαπαιδαγωγούμε και τον εαυτό μας στην ενήλικη μας ζωή. Mm -hmm. Γιατί όταν σαν ενήλικας και σαν ε, ε, σαν πολίτης, ε, ό,τι μπούρδα δεις στο facebook, τη θεωρείς είδηση και δεν τη τσεκάρεις και εσύ ο ίδιος, ε, δεν φταίει η τεχνολογία. Που υπάρχει εκεί. Έξω. Γι' αυτό λέω ότι φταίμε εμεί. Σε πολλά φταίμε εμεί. <laughs> ή... Κάπου και εμεί πρέπει λίγο να βλέπουμε τι ποια είναι τα πράγματα τα οποία διαβάζουμε, τι θεωρούμε δεδομένο. Αν εγώ διαβάσω κάτι στο Facebook που έχει ανεβάσει η Χριστίνα Ιτσόρμπα, που την ξέρω και ξέρω ότι είναι μια δημοσιογράφος που θα τσεκάρει 4-5 φορέ τι πηγέ τη για να ανεβάσει την είδηση. Τότε ναι, αυτή την είδηση μπορεί να την, ανα, να την αναπαράγω και εγώ στο ραδιόφωνο. Και, γιατί ξέρω ότι. Εσύ, η πηγή σου, η πηγή είναι, μου είναι έγκυρη. Είναι, είναι έγκυρη. Αν όμω εγώ είμαι ένα απλό πολίτη και δεν είμαι εκπαιδευμένο μέσα σε εισαγωγικά ή και ένα δημοσιογράφο που δεν τσεκάρω τι πηγέ μου. Και ό,τι δω στο διαδίκτυο το θεωρώ είδηση και δεδομένο. Αυτό μου γράφουν τώρα άλλο γνώση και άλλο πληροφορία. Αυτό που είπα και νωρίτερα δηλαδή. Ε, Όμω, Μαρία, επειδή ξεκίνησε και σωστά έτσι αυθόρμητα το είπε για τι ανθρώπινε σχέσει, το γεγονό ότι σε πολύ λίγο καιρό θα μπορούμε να έχουμε τον άνθρωπο που θέλουμε, όπω τον θέλουμε, άντρα-γυναίκα, το, το ερωτικό πρότυπό ναι. μα, okay. ε, μέσω τη τεχνητή νοημοσύνη, εικονική πραγματικότητα, η και χωρί κονική να είναι ένα ρομπότ δίπλα μα, ένα ανθρωποειδέ, αυτά που βλέπαμε στι ταινίε δηλαδή και, τα ναι. και κάτι μα έλεγαν κάποτε, ε, να λειτουργεί γύρω μα και μάλιστα θα έχει και συναισθήματα σχετικά. Να μπορεί να μα αντιλαμβάνεται και να ανταποκρίνεται. Ε, συναισθήματα, πώς... όχι. Αισθήσει, αισθητήρια. Ε, δεν είμαι μάλλον. βέβαιη ότι δεν θα αναπτυχθούν και συναισθήματα. Είσαι βέβαιη γι' αυτό που λε. Νομίζω πω όχι. Ναι. Ε, συναισθήματα, τα συναισθήματα έχουν να κάνουν με την ψυχή. Έχουν να κάνουν με μνήμη επίση η ε... οποία αν είναι πολύ έντονη μνήμη και είναι περασμένη σε ένα τσιπάκι, μπορεί να εκδηλώνει να δείχνει τουλάχιστον, να έχει μια έκφραση ότι ναι. νιώθει κάτι. Πόσο εμείς θα είμαστε απέναντι σε αυτό, δεν θα είμαστε τρωτοί. Είναι ερωτήματα που τα έχουμε όλοι μας, δεν ξέρω, δεν υπάρχει προφανώς απάντηση και τα, προφανώς, με. έτσι. Κοίτα, εγώ θα σου πω παρόλο που είμαι φαν της τεχνολογίας και κάποιοι με κοροϊδεύουν στο σπίτι μου ειδικά, μου λένε ότι είμαι τεχνοφοβική, Παρόλο που νιώθω ότι δεν είμαι, ε, όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με το chat GTP, με, τη, με το Artificial Intelligence, που είναι... Ε, μας καταργεί και όλα στους δημοσιογράφους, τουλάχιστον όχι μόνο, μας καταργεί, έτσι. Μα τα, καταργεί. τα γράφει όλα μια χαρά. Πρόσεξε, καταργεί πάρα πολλά πράγματα. Ε, εντάξει, δεν τα γράφει όλα μια χαρά. Ε, στην αρχή παρόν. Λοιπόν, κάποιοι φίλοι μου στην αρχή με κορώδημα και έχω μπει μέσα στο, στο, στη σελίδα. Είναι πολύ αστείο αυτό. Μπαίνω μέσα στη σελίδα και γράφω και λέω... Καλημέρα, μου απαντάει. Καλημέρα. Ήρθε για να με καταστρέψει και μου λέει: Δεν έχω κανένα σκοπό να κάνω κακό στο ανθρώπινο είδο. Και λέω: Για να τα λέει αυτά, κάποιο ακόμα ρώτησε το ίδιο πράγμα. Ναι, γιατί και προχθέ, προχθές, είδα σε story μια φίλη στο Instagram ότι έκανε ακριβώ την ίδια ερώτηση. Απλά αυτή την έκανε και story στο Instagram. Δεν τράπηκε σαν και εμένα που το έκανα κρυφά <laughs> <laughs> στο γραφείο μου. <laughs> 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 mm -hmm. Δεν είμαι σίγουρη για όλο αυτό. Και επίση δεν είμαι σίγουρη και για το. Εκτό από τι δουλειέ και την κατάργηση του ανθρώπινου παράγοντα, εμ, αν μπορεί ένα ρομπότ ή ένα, μια βάση δεδομένων να γράψει, ας πούμε, ένα βιβλίο, εμ, δεν ξέρω αν αυτό το βιβλίο θα του λείπει το κάτι, λες. Θα είναι σαν το δικό μου βιβλίο. Ε, θέλ, το, είναι το ένα ένθυμο τρόπο να μου πει ότι πολύ μιλήσαμε για τη τεχνολογία και το, το δεν βιβλίο. μιλήσαμε. Ναι, ναι, <laughs> Όχι, αγάπη μου, δεν ήρθε για το βιβλίο. Θα τα πω <laughs> όλα. <laughs> Ο ήταν το βιβλίο για να σε φέρω εγώ εδώ πέρα. Λοιπόν, ε... Αλλά δεν θα είναι το ίδιο με, με, οποια, με οποιοδήποτε το βιβλίο, με οποιοδήποτε τη φωνή, με οποιοδήποτε τη δουλειά. Δεν θα είναι το ίδιο, πιστεύω. Θέλω να πιστεύω. Μπορεί να είναι και ρομαντικό αυτό που λέω, αλλά. Κάνε... Ε, ναι, ε, εντάξει. Ε, θα την ξανακάνουμε αυτή τη συζήτηση. Τώρα ήταν μόνο. Και είναι βραδινή συζήτηση αυτή που λέω. Ωραία, έτσι? Ναι, ναι, Σε έτσι. βραδινή ναι. εκπομπή θα ήθελα όντως. να την κάνουμε. Ωραία. Ε, τώρα θέλω, κάνε μα ένα ραδιοφωνικό teaser. Πώ θα, μας, πώς θα προλόγιζε να βάζαμε ένα τρέιλερ στην τηλεόραση ή στο ραδιοφωνο, τι θα έλεγε για αυτή τη συνάντησή μα. Για, πες... για, τη συνάντησή μα. Ναι, ναι. ε... ναι. ε... Θέλω να πάρει και όλο το ύφο να, το... Α, να κάνει το... το... εκφώνηση το... κανονική. Η Χριστίνα και η Μαρία. Δύο φίλε από τα παλιά συναντιούνται στο Βεργίνα mm. TV. Λοιπόν, θέλω να σου πω. <laughs> το έκανα λίγο τσαχπίνη, μάλιστα. <laughs> πολύ καλά το έκανε. Έτσι θα ήταν. και θα ήταν η εκπομπή. Θέλω να σου πω ότι είχα για πολύ λίγο καιρό στον Α103 πριν συναντηθούμε μεταξύ μα. Ε, την μια εκπομπή για πολύ λίγο, Οι Φιλενάδε, που μου άρεσε και πάρα Αλήθεια. πολύ ο τίτλο. <laughs> και βγαίναμε και αν ήμασταν οι δυο μα, ε, Δεν το συζητώ <laughs> δηλαδή. Όχι, θα, το, θα τη λέγαμε Οι Φιλινάδε. Οι φιλινάδε. Γιατί ναι, ναι. έχει διαφορά το φιλινάδα από το φιλινάδα. Σωστά. Οι φιλινάδε. Οι φιλινάδε, Να. ναι. Ε, λοιπόν, Μαρία, ε, μέσα σε όλα αυτά, εγώ σε είχα αφήσει το χάπι τη μαμά, είναι αλήθεια. Και ναι. μετά είδα κάποια στιγμή ε, τι ιστορίε για τα μπάζα και λέω, Ούψι, τον πήρα αυτό τον δρόμο. Δεν τον αφήνει προφανώ στη σύνδεση. Ναι, ναι, τον πήρα. Τον για πε μου τη μεσολάβηση, πώ ξεκίνησε όλο αυτό. Λοιπόν, ε, καταρχά πριν από τι ιστορίε για τα μπάζα, υπήρξε το Ambassador. Ε, πριν από δύο χρόνια εκδόθηκε αυτό το βιβλίο που είναι ουσιαστικά το πρώτο μου λογοτεχνικό βιβλίο. Είναι μια νουάρ νουβέλα η οποία εκτιλήσεται στη σύγχρονη εποχή στη Θεσσαλονίκη. Ε, είναι η ιστορία ενός φόνου που γίνεται σε ένα ξενοδοχείο κάπου στο Βαρδάρι. Ε, και παρακολουθούμε... Αστυνομικό δηλαδή. Αστυνομικό, ναι. Τώρα αυτό Νουάρ. είναι το τελευταίο. Αυτό okay. είναι το τελευταίο που βγήκε φέτο, βγήκε Φέτο τον Μάιο. Είναι μια σειρά ε, με μικρά διηγήματα που γράφτηκαν σε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Έχει πολλές ιστορίες που είναι και από παλιά, ε, από αρχές των Zero, τότε που συναντηθήκαμε δηλαδή. Ε, και κάποιες ιστορίες που γράφτηκαν τώρα τελευταία. Αυτό είναι το δεύτερο βιβλίο ε, μικρό φορματ και αυτό. Ε, κυκλοφορούν και εύκολο τα δύο. Ευκολοδιάβαστο. Ευκολοδιάβαστο, ναι, και γενικά εμένα και μου αρέσει και μου βγαίνει και είμαι του μικρού φορματ. Ε, είναι πιο εύκολο για μένα να γράφω σε μικρότερη συσκευασία, α το πούμε έτσι, σε έτσι, πιο μικρά κείμενα. Ε, λόγω και της ενασχόλησής μου με το ραδιόφωνο και τη συγγραφή κειμένων. Ε, χρόνια για το ραδιόφωνο και για site κλπ. Πώ γεννιέται μια τέτοια ιστορία, Νομίζω ότι διαβάζω εδώ 14 ιστορίε. Ναι, ναι. ναι, ναι. Ε, Πώ γεννιέται μια τέτοια ιστορία, ε, Γεννιέται. Τώρα αυτέ οι ιστορίε όλε είναι πολύ εγώ. Και αυτό το βιβλίο είναι ένα βιβλίο που το είχα υποσχεθεί σε κάποιον ε, ότι θα... κάποια στιγμή θα το βγάλω. Ε, σε ένα φίλο έτσι που έφυγε νωρί. Τώρα επειδή αυτέ τι μέρε μιλήσαμε και για το. Για το φιλαράκι το Μάθιου Πέρι που, που έφυγε. Ε, οπότε είναι ιστορίες τις οποίες έγραφα κατά καιρού, κάποιες ιστορίες καινούριε. Ε, γεννιέται με την παρατήρηση Χριστίνα. Νομίζω το είχα ότι... ακούσει πρώτη φορά αυτό από τον Λαζόπουλο, ότι κάνει και σχολιάζει πολύ παλιά, 25 χρόνια πρέπει να ήμουν όταν τον πήρα στην έντευξη, και έλεγε ότι ναι, είναι η παρατήρηση. Μπορεί να είμαι στο λεωφορείο, α πούμε, να δω κάτι και αμέσως να κάνω ένα σατυρικό ναι, κείμενο. ναι. Ε, mm. Νομίζω ότι γίνεται με την παρατήρηση και αυτό είναι κάτι που έκανα από νεαρή ηλικία. Κάποιες φορές ε, δίνω την αίσθηση ότι δεν παρακολουθώ και πάρα πολύ τι γίνεται. <laughs> Αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Δηλαδή επειδή μου αρέσει και να κυκλοφορώ και πολύ μόνιμο ε, και βγαίνω και μόνιμο και γενικά... Και ε... ο Χρήστος τίποτα δεν έχει πρόβλημα. Όχι δεν έχει πρόβλημα και γενικά και ο Χρήστος είναι αυτό. Και γιατί, του του στυλ άνθρωπος γιατί είναι αυτό του στυλ της παρατήρησης γιατί ε, λόγω της ιδιότητάς του της ε, πρωταρχικής θέλει, πρώτη, της δημοσιογραφικής αλλά και της πολιτικής είναι ένας άνθρωπος ο οποίος και αυτός παρατηρεί πάρα πολύ. Έχει τύχει πολλές φορές στις διακοπές να είμαστε μαζί να καθόμαστε σε καφέ και να παρακολουθούμε συζητήσεις από διπλάνα bon, τραπέζια. Να πούμε για κάποιους που ενδεχομένως δεν ξέρουν ότι είσαι σύντροφος, είσαι παντρεμένη με τον Χρήστο τον Γιαννούλη, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. και θέλω να μου πεις ε, μια ερώτηση έτσι, ε, γύρω <laughs> από αυτά. Αν έχετε μαλώσει ποτέ πολιτικά, δηλαδή να υπάρχει μια επιλογή του κόμματος ή δική του που, τις, που συμφωνεί και εσύ να πεις είμαι εντελώς αντίθετη, διαφωνώ κάθετα με αυτό. Ναι, όχι. Δεν, Όχι, έχουμε, ε? δεν έχουμε, δεν έχουμε γιατί και αυτό, αυτό μου το έχουν ρωτήσει πολλοί άνθρωποι το τελευταίο καιρό. Εγώ δεν ε, μιλάμε το τελευταίο καιρό, μιλούσα γενικότερα, να, αλλά ναι. Γενικά δεν έχουμε, δεν μαλώνουμε για τέτοια ζητήματα, γιατί η βάση μας είναι ίδια με το Χρήστο. Είμαστε πάρα πολλά χρόνια μαζί ε, και παντρεμένοι πολλά χρόνια. Ε, τα, τα βασικά πράγματα, οι βασικέ αρχέ μα είναι κοινέ. Αν δεν ήταν κοινέ, δεν θα ήμασταν μαζί. Άρα, λε τελικά τελικά. Αυτό ούτε είναι εγώ. που κρατάει ένα ζευγάρι ναι. χρόνια μαζί. Πιστεύω ναι, και υπομονή. <laughs> <laughs> και υπομονή, ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ε, όταν κάποιο μπαίνει στον χώρο αυτό τη πολιτική, που έχει μια τρομερή έκθεση και όλα τα πράγματα είναι διάφανα, ε, αναγκαστικά μπαίνει και σε μια. Ε, αλλάζει η ζωή του. Ε, η, η ζωή της οικογένειάς μας έχει αλλάξει. Καταλαβαίνει πώ είναι. αυτό. και το είναι Αθήνα πολύ. Και όχι μόνο αυτό. Γενικά για οτιδήποτε κάνει. Ζηλεύει. Σαν άτομο. Όχι. Σαν γυναίκα, όχι, ε. Όχι. Μερικέ φορέ κάνω επίτηδε ότι ζηλεύω. Τώρα, άμα βλέπει ο Χρήστο, θα με κράζει. Μερικέ φορέ κάνω. Α, αυτή γιατί σου μίλησε. τι σου είπε αυτή. Α, γιατί ήρθε αυτή. Πώ γίνεται. Δημή... Δηλαδή, αγαπά, είσαι ορτωμένη και δεν ζηλεύει. Ε, αγαπάω. <laughs> Άλλο ερωτηματικό. Ε, παλιότερα. Ναι, γιατί ναι. αυτό κάποια στιγμή ξεσπελνώνει. Τελειώνει. τελειώνει. Ναι. Δεν Αγα, λείπει. Δε και... λείπει. Ε, νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά όχι. Γιατί ε, νιώθει πράγματα για τον άλλον που είναι πιο σημαντικά, πιο ζωτική σημασία. Ε, εγώ για τον Χρήστο, α πούμε, νιώθω πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι ο άνθρωπό μου, ό,τι και να γίνει. Ε, και δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσω αυτό που έχουμε. Άρα θα του συγχωρούσες μια απιστία. Νομίζω πως ναι. Εκείνος. Νομίζω πως όχι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει που είναι μια σχέση ισότιμη αυτή. Μια ναι, όχι. Όχι, μάλλον. Νομίζω πω όχι. Αλλά δεν νομίζω ότι τίθεται και θέμα γιατί οι ανάγκε μα. Κλασικέ ερωτήσει να σου πείτε. Ναι, αλλά οι ανάγκε μα νομίζω ότι δεν είναι εκεί πια. Ωραία. Σήμερα τι είναι για τα μπάζα Μαρία Θεσσαλονίκη για πέσου. Για τα μπάζα. Ποιο ή τι είναι για τα μπάζα. Να σου πω λίγο για τον τίτλο, λίγο να το εξηγήσω για να μην γίνει καμία παρεξήγηση. Όταν έγραφα αυτέ τι ιστορίε, κάποιε από αυτέ τι ιστορίε που είναι μέσα στο βιβλίο, ο φίλο μου ο Αλεξανδρός που έφυγε από τη ζωή και σε αυτόν είναι αφιερωμένο αυτό το βιβλίο, έφυγε έτσι άδοξα και νωρί. Έγραφε και αυτό, γράφαμε μαζί. Δουλεύαμε μαζί στον Star FM τότε. Και είχαμε τη φαϊνή ιδέα να στείλουμε τι ιστορίε μα και αυτά που γράφαμε σε εκδότε. Και φυσικά, εντάξει, ήταν πολύ πρόχειρα όλα, πολύ λίγα, πολύ... αλλά είχαμε θράσος, ρε παιδί μου, θράσος. Στέλνα, έστειλα λοιπόν και εγώ ότι τις ιστορίες μου παντού, σε, ό, σε, όποιον εκδότη υπήρχε. Και ερχόντουσαν οι χιλόπιτες, η μία πίσω από την άλλη. Αλλά επειδή δεν ήθελα να τις πετάξω, κρατούσα τις απαντήσεις στο email μου, δεν ήθελα να τις πετάξω στον κάδο ανακύκλωσης που έχει στο email, είχα φτιάξει ένα folder μέσα στο email που το έλεγα Μπάζα. Τα μπάζα είναι κάτι που δεν το πετάς. Τα μπάζα μπορεί να τα χρησιμοποιήσεις κάποια στιγμή. Για μένα λοιπόν αυτές οι ιστορίες... Τι ωραίο! Τα χρησιμοποιήσεις δηλαδή. Εκτός ότι τις έκανα βιβλίο και έγιναν και podcast που πήγε στο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκη, κάποιε από τις ιστορίες, έγιναν και η βάση για να ξεκινήσω τη συγγραφική μου δραστηριότητα όπως πρέπει. Οπότε οι ιστορίες για τα μπάζα είναι αυτό που το υλικό που εγώ χρησιμοποίησα και ήταν η βάση μου για να χτίσω άλλες ιστορίες καινούριε, για να χτίσω ε, διηγήματα, νουβέλες. Εκδόσεις Τώρα... Εκδόσεις νίκας. Εκδόσεις νίκας, ε, εκδόσεις, ε, φοβεροί άνθρωποι, ε, οικογένεια πια, ε, μου έχουν φερθεί άψογα και νιώθω Πάρα πολύ τυχερή που είμαι μαζί τους και με πολύ αγάπη και με πολύ φροντίδα σε όλη τη διαδικασία του βιβλίου. Μαρία, λένε ότι ε, οι άνθρωποι που είναι ταλαντούχοι ε, και open mind, όπω είσαι εσύ, ε, ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα πολύ και να τα αγαπούν το ίδιο πολύ. Ισχύει. Εσύ ε, φαντάζομαι ότι νιώθει και συγγραφέα τώρα. Δεν νιώθει μόνο ο ραδιοφωνική παραγωγό, δεν νιώθει μόνο το ένα, μόνο το άλλο. Μπορεί και όλα μαζί, μπορεί και άλλα που δεν έχει κάνει ακόμη να νιώθει. Ναι, mm? νιώθω. Να. Και νιώθω λίγο ότι δεν με φτάνει και ο χρόνο. Και αυτό είναι. Το θεωρώ δεδομένο. Απίστευτα καταπιεστικό. Ε, εμένα δεν μου φτάνει ο χρόνο. Θέλω, να... τουλαχιστον τουλάχιστον άλλε 15-20 χάσει να, 15, να τι υπολογίζω. 1228 εκπομπέ ακόμα μαζί σου για να μπορέσω να πω ότι κάτι κάναμε. <laughs> ε, Μαρία, πε μου κάτι άλλο. Ψηφιακό δημιουργό, τι σημαίνει αυτό για όταν το βλέπουμε στον τίτλο, δηλαδή τι ακριβώ κάνει. Ε, Δημιουργεί ψηφιακό περιεχόμενο. Αυτό. Δημιουργείς το... Δημιουργεί περιεχόμενο γενικότερα. Περιεχόμενο, ένα content γιατί, για το Facebook, για, για το Instagram. Για, για ό,τι είναι στο διαδίκτυο. Ό,τι είναι ψηφιακό. Δηλαδή, μπορεί εγώ να σου πω, σε, ε, θέλω να συνεργαστούμε και να μου κάνει περιεχόμενο για το Facebook, α πούμε. Ναι, αν είσαι πολύ καλή μαζί μου. Αν είμαι πολύ καλή μαζί σου. Ναι. Ήμουνα. Ήμουν πολύ καλή. μαζί Πάντα είσαι πολύ καλή μαζί μου. Δεν μπορώ να σα αρνηθώ τίποτα. <laughs> <laughs> είναι κάτι που έχω βάλει στόχο. Θέλω να γίνω πολύ κακή κάποια στιγμή. Βαρέθηκα το πολύ καλή. Πολλά χρόνια πολύ καλή. Όχι, όχι. Ποιο είναι το κακό. Νομίζω Δεν είναι. ότι θα σου πω κάτι. Ε, σήμερα που έλεγα στο, στον Ευθύμη το πρωί στο ραδιόφωνο ότι θα έρθει στην εκπομπή σου. Ε, Κερδισμού και στον Ευτή, Θα πάω να πούμε, βέβαια, εννοείται τον ε, το ραδιοφωνικό μου παρτενέρ που είμαστε κάθε πρωί στον Ζου. Ε, τι ώρα, πε τα, όλα αυτά. 8 με 11, 11. 8 κάθε πρωί Έχουμε στον κοινό Ζου. κοινό και μεγαλύτερε ηλικίε να σα ακούει, φυσικά, το πρωί Φυσικά, ναι. το κοινό το πρωινό είναι όλε οι ηλικίε, δεν οι είναι μόνο mm -hmm. νεανικό. Mm -hmm. Έλεγα στον ευθύμη λοιπόν, θα πάω στη Χριστίνα και μου λέει Α, τι ώρα θα μιλήσει για το βιβλίο. Του λέω Με τη Χριστίνα, σίγουρα δεν θα μιλήσω μόνο για το βιβλίο και αυτό θέλω να το πω γιατί θεωρώ ότι είσαι ένα από τα μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού άτομα με στο, στο χώρο εσύ. των μίντια στη Θεσσαλονίκη, που πάντα όποτε συνεργαστήκαμε, ανεξάρτητα από την σχέση μας, ε, όποτε χρειάστηκε να συνεργαστούμε, είσαι η πιο διαβασμένη, ποτέ δεν θα υποδεχθεί έναν καλεσμένο χωρίς να ξέρεις πράγματα για αυτόν, πάντα με ευγένεια, πάντα με καλ... αυτό... Είναι το σημαντικό και αυτό που διαφέρει στη σημερινή εποχή. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πάρα τη, πολύ. Άσε τι κακέ. Το αποδέχομαι και λέω μάλιστα ότι ακριβώς επειδή στη Θεσσαλονίκη όσοι δημιουργούμε δεν είναι τα οικονομικά κίνητρα που μας κάνουν να κάνουμε ακριβώς. πράγματα, είναι άλλα ζητήματα. Και η αγάπη ε, για την πόλη πολλέ φορέ. Η αγάπη φορές. για την πόλη, η αγάπη μεταξύ μα, η αγάπη για κάτι που κάνουμε, εν πάση περιπτώσει. Γι' αυτό καλώ βρεθήκαμε. Mm. Αύριο είναι πρώτη του μήνα, κανόνισε. Λοιπόν, Ξεκινάει αύριο μια σχέση έχει... ξανά-μανά έχει γενέθλια ο Χρήστο. Ε, τον Νοέμβριο, πρώτη Νοεμβρίου, Mm. Καταλαβαίνει. Mm. <laughs> μάλιστα. μάλιστα. <laughs> Χρήστε για λοιπόν, γιανούλη χρονιά πολλά καταφέρα. Αύριο έχει γενέθλια ο Χρήστο. Έχομαι ξέρω... γρήγορα συνέδριο στο ΣΥΡΙΖΑ <laughs> να ξεμπερδεύετε με όλα τα ισοκομματικά σα. Ναι, εγώ το εύχομαι, πραγματικά. Ε, ο οποίο θα είναι μάλλον στην Αθήνα μόνο του και δεν θα είμαστε μαζί στα γενέθλια του. Αλλά θα το πάρει πληροτήσουμε... θα του. Αν παρτάρει <laughs> μόνο σου. Θα παρτάρει <laughs> με το πάρει μόνο σου. Ελπίζω να παρτάρει και αυτό κάπου, <laughs> <laughs> να μην είναι μόνο του, ξέρει, με δουλειέ και τέτοια. Και ένα τέτοιο ακούει και νευρίζεται ο άνθρωπο. Δηλαδή αντί να μου λέει τίποτα, να είσαι μέσα, θέλω να σε πάρω τηλέφωνο και να ζει εκεί, αυτή μου να πα τα να εντάξει. εντάξει Το όνειρο κάθε άντρα είσαι. Ε, ευχαριστώ. <laughs> δηλαδή εντάξει έτσι. <laughs> Ο άλλο <laughs> τα <το> πορτάρει μόνο. <laughs> για να το καταπιέσω, έτσι. δεν υπάρχει λόγο. Αυτή υπάρχει. είναι η Μαρία Μαναδίδου την ακούτε καθημερινά και θα την ξαναδείτε εδώ. Γιατί ήταν να μην βρεθούμε. Αυτό έχω να πω. Ναι, αλήθεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τρει ιστορίε για τα μπάζα. Το βρίσκεται στα βιβλία. Φαντάζομαι όλα έτσι δεν είναι. Εννοείται και τι ιστορίε για τα μπάζα και το αμπάσαντορ και ελπίζω σύντομα Α, και, και κάτι και άλλο. σε μεγαλύτερο φορμάτι, γιατί οι αναγνώστε mm. ζητάνε μυθιστόρημα. Μάλιστα. Θα το προσπαθεί. Μάλιστα, θέλω να, είμαι, να παίξω μέσα, γίνεται. Mm. Κάπω να με βρει. Κάπως. Δεν έχω κάτι σαν φιγούρα μπορείς. που μπορεί να παίξει. Μπορεί, μπορεί. Κάτσε εδώ τώρα <laughs> να σου πω ιστορίε. Εγώ για να παίξω οπωσδήποτε. Κυρίε και κύριοι, η Μαρία Μανατίδου, εμεί θα τα πούμε σε λίγο με έναν αγαπημένο σήμερα μαζί όλους του όλου φίλου μου, Το Βασίλη Τσικάρα, το σκηνοθέτη σε λίγο μαζί.